Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για να έρθετε εδώ σήμερα. Θέλουμε σήμερα να αναφερθούμε σε ένα σημαντικό το κατ' εμάς γεγονός για το πρώτο φεστιβάλ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που πιστεύω θα μπορέσουμε και στο μέλλον να το καθιερώσουμε. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό γεγονός πολύ υψηλού επίπεδου, το οποίο θα λάβει η χώρα στα διάφορα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια όσο χρειάζεται και ελπίζουμε να καθιερωθεί. Όπως και μίλησα χθες με τον Δήμαρχο των Νουσών και του ζήτησα να καθιερώσουμε αυτό το Summer School που έγινε προχθές και ήταν η κυρία Αντωνέλη παρούσα για το μέλλον της Ευρώπης. Να μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε αυτό το Summer School κάθε χρόνο για το μέλλον της Ευρώπης και να παρίστανται διάφοροι φοιτητές από διάφορες χώρες. Και του είπα του κ. Δανίλου ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος σε αυτό που έγινε και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Για να επανέλθω στο θέμα του σημερινό, έχουμε το πρώτο φεστιβάλ της περιφέρειας, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, είναι πρώτη φορά, θα λάβει η χώρα σε όλα τα νησιά με διάφορες εκδηλώσεις που θα σας αναπτύξει η κυρία Αντωνέλη, η οποία είναι η ψυχή του φεστιβάλ, είναι ο άνθρωπος που το συνέλαβε, το υπέδειξε, έγινε αποδεκτό, το προχώρησε και το παρουσιάζουμε σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θεωρώ ότι ως και εκ του ακαδημαϊκού παρελθόντος μας οφείλουμε στον πολιτισμό πολλά πράγματα και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε εκδηλώσεις σοβαρές πολιτισμού, όχι του στυλ κλαρίνα κάτω από τον πλάτανο, και αυτά είναι απαραίτητα. Αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις πολύ πιο σοβαρές, όπως θα χρηματοδοτήσουμε εκδηλώσεις αργότερα στη Μόρια, όπως θα χρηματοδοτήσουμε στο Υδραγωγείο, όπως θα χρηματοδοτήσουμε όσο μπορούμε εμείς για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Μουσικής στο Μόλυβο, όπως θα χρηματοδοτήσουμε για τις εκδηλώσεις στην Gay Gold, την Καλερί στο Σνεγέ Παρασκευή. Όποιος μας υποβάλλει σοβαρές προτάσεις, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες που στο δελτίο τύπου αναφέρονται μέσα και τα φυσικά πρόσωπα που συνέβαλαν στην φαντάζομαι επιτυχή διοργάνωση του φεστιβάλ και κυρίως όπως σας προείπα στην κυρία Αντωνέλη. Όσο για τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί παραιτήσεως ή μη παραιτήσεως του Μουτζούρη, της Αντωνέλη κτλ. Αυτά είναι από κύματα της φαντασίας και εμείς είμαστε, συμπλέουμε από την αρχή μέχρι τέλος εν πλήρη αρμονία. Ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ και νομίζω η κυρία Αντωνέλη θα μπορέσει να το αναπτύξει περισσότερο από μένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Όπως βλέπετε με τον Περιφερειάρχη συνεχίζεται η άψογη συνεργασία που έχουμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω για όλη μια φορά γιατί αντελήφθηκε από την αρχή ότι στο στρατηγικό αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιφέρειας ο πολιτισμός αποτελεί μία επένδυση για την περιφερειακή αρχή. Πρέπει να πω ότι ό,τι γίνεται στον τομέα της αρμοδιότητας που με έχει παραχωρήσει γίνεται πάντα σε συνεργασία μαζί του. Χαίρομαι που ο πολιτισμός στο Βόρειο Αιγαίο έχει βρει έναν ικανό, όχι συμπαραστάτη, πυλώνα και αυτός είναι ο Περιφερειάρχης και αυτή μας η προσπάθεια το να δημιουργήσουμε το πρώτο φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου είναι πάνω σε αυτές ακριβώς τις βάσεις. Δηλαδή, είναι μέσα στο τετραετές επιχειρησιακό σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει το πολιτιστικό μας κεφάλαιο μία άειλη αναπτυξιακή τράπεζα μέσα από την οποία θα ενισχυθεί η ταυτότητα των κατοίκων των νησιών μας, η κοινωνική συνοχή που γνωρίζετε όλοι ότι είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια αναπτυξιακή διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι με παρότρινση του Περιφερειάρχη είχαμε διεκδικήσει ως Περιφερειακή Αρχή από το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδότηση προκειμένου να στηρίξουμε τους μουσικούς οι οποίοι πλήττονται πάρα πολύ. Όπως ξέρετε πανηγύρια δεν έγιναν και όλα αυτά από τον COVID και τον κορονοϊό. Κατατέθηκε η πρότασή μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως είχαμε την έγκριση της κυρίας Μενδώνη. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια η οποία προχωράμε σε στήριξη των καλλιτεχνών
των μουσικών και τραγουδιστών με βάση τα κριτήρια του Υπουργείου Πολιτισμού είναι... κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ, μπορείτε να μιλάτε, παρακαλώ, ευχαριστώ. Η ενίσχυση που θα λάβουν οι 70 μουσικοί, όταν σε όλη την Ελλάδα από το Υπουργείο ενισχύθηκαν 3.000 άτομα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της έγνοιας που έχει, όπως έπραξε πριν από λίγο καιρό με τους μικρομεσαίους, στηρίζει τους μουσικούς του Βορείου Αιγαίου με ένα εφάπαξ βοήθημα που ανέρχεται περίπου στο βοήθημα του Υπουργείου Πολιτισμού, από το οποίο έχουμε και την έγκριση. Θα γίνουν λοιπόν σε όλα τα νησιά συναυλίες από τους μουσικούς που δήλωσαν και είχαν τα προσόντα για να μπορούν να είναι στις συναυλίες. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυτοδιαχείριση για το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουν οι μουσικοί, δηλαδή στηριζόμαστε στη δική τους έμπνευση, και γιατί πιστεύουμε στη συνεργασία, το έχουμε αποδείξει άλλωστε ως Περιφερειακή Αρχή. Άρα λοιπόν έχουμε συναυλίες κατά τόπου στα νησιά. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Ανθρώπων τέχνη ονομάζουμε το φεστιβάλ μας. Θα σας σταλεί η αφίσα και βεβαίως από εκεί και πέρα, πέρα από τις συναυλίες, έχουμε τους ηκέτιδες, περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ, του Δήμου Αυδελιώτη από Τυχείο, με σκηνικά του Αριστίδη του Πατσόγλου, όπως ξέρετε, ομοπάτριού μας από την Άργενο, διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καλλιτέχνη. Οι ηκέτιδες είναι ένα επίκαιρο έργο σε μετάφραση Δήμου Αυδελιώτη και σκηνοθεσία, λόγω του ότι ζητάει να ξανασκεφτούμε αυτό το ιδανικό πολίτευμα που το θεωρούμε, που είναι η δημοκρατία, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει η δημοκρατία είναι να στηρίζεται από αρχές. Περισσότερο επίκαιρο από ποτέ λοιπόν το έργο αυτό του μοναδικού τραγωδού, και με παραστάσεις στη Χίο και στη Λέσβο δεν ήταν δυνατόν, γιατί ο προγραμματισμός των καλλιτεχνών δεν επέτρεπε στα άλλα νησιά. Όμως έχουμε την παράσταση του Θεόφιλου, η οποία είναι με το συμπατριώτη μας τον Θοδωρή τον Προκοπίου, μέσα από την οποία γίνεται ένα βιωματικό μάθημα της νέας ελληνικής ιστορίας, όλων των προβλημάτων και των δεινών που έχουμε περάσει, σε ένα εκπληκτική σκηνοθεσία του Νίκου του Βερλέκη και βεβαίως σε ένα κείμενο μοναδικό του Σκρουμπέλου, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η παράσταση θα γίνει. Ξεκινάει από Ικαρία, πάει Σάμο, Χίο, Λέσβο και Λίμνο. Μάλιστα ο Περιφερειάρχης, όταν κάποια στιγμή είχε διαβάσει τις κριτικές, είχε πει ότι, κυρία Αντωνέλη, μπορούμε αυτό να το πάμε σε όλα τα σχολιά, γιατί έτσι διδάσκεται. Γνωρίζετε ότι είναι ένας εκπληκτικός δάσκαλος. Για Περιφερειάρχης μπορεί το 0,1% να έχει αντιρρήσεις, αλλά για δάσκαλος είναι εκπληκτικός δάσκαλος. Είπε, μπορούμε, έτσι θα γίνει η βιωματική διδαχή των ανθρώπων για την ιστορία. Δυστυχώς δεν είναι αρμοδιότητά μας στα σχολιά. Καλούμε λοιπόν όλους τους κατοίκους των νησιών μας των Βορείων Αιγαίων να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Όλες μας οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, γιατί η Περιφερειακή Αρχή πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι επένδυση και δεν φύδεται χρημάτων γι' αυτό. Ξέρουμε ότι θα γυρίσουν πίσω στον ίδιο μας τον τόπο, πέρα από το ότι θα αποτελούν και ένα τουριστικό πόλο έλξης. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες. Θα γίνεται κατά τόπους η διάθεση των προσκλήσεων 2 μέρες πριν από την κάθε παράσταση. Το επόμενο καλοκαίρι, όπως είπε ο Περιφερειάρχης πριν, συνδιοργανώνουμε και χρηματοδοτούμε πολλά φεστιβάλ, τα οποία και καλούμε να μπουν κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας, γιατί η φωνή μας πρέπει να είναι ενιαία, να αναδεικνύεται, γιατί πάντα το μαζί, το έχουμε αποδείξει άλλωστε ως Περιφερειακή Αρχή, έχει καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είστε, γιατί πάντα εσείς οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης στηρίζετε την κοινωνική πολιτική, το ξέρω εδώ και 9 χρόνια, και αυτό που κάνουμε είναι κοινωνική αναπτυξιακή πολιτική. Τα μεγάλο μου ευχαριστώ σε εσάς και στον κύριο Περιφερειάρχη για όλη τη στήριξη. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να ακουστούν, η αφορία αρχαιοτήτων Λέσβου,
χωρίς τον κύριο Τριανταφυλλίδη, που είμαστε τυχεροί που τον έχουμε, είναι γνωστό αυτό, ο οποίος μας παραχώρησε δωρεάν το πάνω κάστρο και είπε ό,τι χρειάζεστε, θα εκτελούν και χρέη security για τη Λέσβο αυτό. Το Μπουρίνι, όπου αφιλοκερδώς συμμετέχει για να μας βοηθήσει στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Στο Δήμο Χίου, επίσης στην εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Στο Δήμο Σάμου, το Δήμο της Δυτικής Σάμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου Αρίσταρχος. Στο Δήμο Λίμνου, το Δήμο Λίμνου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μούδρου, το Δήμο Ικαρίας. Και επειδή έκανα και υπτάμενο συνοδό στην εντολή του Περιφερειάρχη ότι πρέπει να το οργανώσουμε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε για να στηρίξουμε τους μουσικούς και σε ένα μήνα μέσα έπρεπε να στήσουμε φεστιβάλ, θέλω να ευχαριστήσω και τη συνεργάτησά μου, την Νικολέτα τη Γιανακού, και τους συναδέλφους μου, τον Παντελή τον Μπογδάνο στη Χίο, τον Άγγελο τον Βλάτα στη Λίμνο και τον Βασίλη τον Πανουράκη για την εκπληκτική και άψογη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Περιφερειάρχη, για όλη τη στήριξη και όλη την όθηση και την προστασία που δίνετε σε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Να κλείσω με δύο σχόλια. Ανέφερε η Αναστασία γιατί όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε καλύτερα. Αυτό το επεκτείνω εγώ και στο πολιτικό τομέα και λέω ότι είμαστε ανοιχτοί για να δράσουμε όλοι μαζί και στο πολιτικό τομέα. Το δεύτερο που θέλω να πω, ανέφερε προηγουμένως ότι είμαι ένας δάσκαλος και προφανώς το ξέρετε, σήμερα το απόγευμα εδώ θα έχουμε μια σύσκεψη με τον παλιό μου φοιτητή, τον κύριο Τσίπρα, μια που ανέφερε το διδασκαλίκι. Τρίτον, ενημερωτικά στο λέω, Τετάρτη θα πάω στην Ικαρία μέχρι το Σάββατο και μετά θα κάνω 2 εβδομάδες διακοπές. Και τώρα, τέταρτο και τελευταίο, τώρα στις 11 η ώρα έχουμε μια ευρεία σύσκεψη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε σε σχέση με το μεσότοπο.